σε τι ημερίδα θα είναι η αυριανή αυτή που θα ακολουθήσουμε? Αύριο στο Ομήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα θα μιλήσουμε για την υπογονιμότητα, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Είναι καλεσμένοι από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου και τις ιατρικές εταιρείες της Χίου, ο καθηγητής ο κύριος Ματζαβίνος, ο κύριος Κανακάς διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών και εγώ, που θα μιλήσουμε για την υπογονιμότητα. Θα αναπτύξουμε λίγο της παθολογία που οδηγεί στην υπογονιμότητα και τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας. Η υπογονιμότητα, με λίγα λόγια, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά κυρίως γυναίκες ή άνδρες ή και τα δύο φύλλα? Η υπογονιμότητα είναι ένα πρόβλημα που αφορά το ζευγάρι. Αφορά το ζευγάρι, κάποιες φορές αφορά και τους δύο, άλλες φορές μόνο τη γυναίκα ή μόνο τον άντρα. Η αλήθεια είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής προφανώς έχει οδηγήσει πρώτον τα ζευγάρια να παντρεύονται και να προσπαθήσουν να τεκνοποιούν σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι παλιότερα, που αυτό είναι ένα πρόβλημα σίγουρα, και πιθανόν υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις που η μόλυνση του περιβάλλοντος επιδρά αρνητικά στο ποιότητα του σπέρματος, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να βλέπουμε μια χειροτέρευση του σπέρματος. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη διατροφή, με το σύγχρονο τρόπο ζωής, την καθιστική ζωή και όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζουν ως ένα βαθμό την υπογονιμότητα? Θα μπορούσαμε να πούμε ναι, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, και πάλι θα αναφέρω κυρίως τη χημική μόλυνση που υπάρχει. Όπως γίνεται, προσλαμβάνουμε από τις τροφές, φαντάζομαι. Ακριβώς. Αυτό που πολλές φορές ακούμε στην τηλεόραση που μιλάνε για τις διοξίνες ή άλλες χημικές ουσίες, κυρίως δεν προκαλούν καρκίνο, κυρίως δρούν στην γονιμότητα του ανθρώπου, γιατί είναι ουσίες που δρούν στο ενδοκρινικό σύστημα. Είναι ορμόνες, είναι ψευτοορμόνες, είναι χημικές ορμόνες. Ένα ζευγάρι θα πρέπει να αρχίσει να ανησυχεί και να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό γιατρό όταν προσπαθήσει να κάνει ένα παιδί και δει ότι υπάρχει μια δυσκολία ίσως? Ναι. Ένα ζευγάρι θεωρούμε ότι έχει πρόβλημα όταν μετά από ένα χρόνο ελεύθερων σχέσεων δεν έχει σύλληψη, και μετά από ένα χρόνο θα πρέπει να το αξιολογήσει κάποιος ειδικός. Εντούτοις, όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερης ηλικίας, είναι μετά τα 37 έτη, θα πρέπει η αξιολόγηση να ξεκινάει νωρίτερα, και αυτό γιατί, όπως προανέφερα, η γονιμότητα ελαττώνεται φυσιολογικά, οπότε δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο. Άρα μια γυναίκα που είναι άνω των 37 ετών θα πρέπει μέσα σε ένα εξάμηνο που προσπαθεί και δεν έχει συλλάβει να έχει την πρώτη επαφή με έναν άνθρωπο που εξειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Αύριο, πριν να έρθουν να παρακολουθήσουν την ημερίδα, να έρθουν άτεκνα ζευγάρια, να έρθουν ζευγάρια τα οποία θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, ή είναι κάτι το οποίο αφορά ένα ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο? Είναι κάτι το οποίο αφορά ευρύτερα το κοινωνικό σύλλογο. Σίγουρα τα ζευγάρια που έχουν πρόβλημα γονιμότητας ενδιαφέρονται περισσότερο, αλλά και οι υπόλοιποι θα κερδίσουν αρκετά από την ημερίδα αυτή.